Από θείας ο λόγος στον Κώστα Χαλβατσιώτη που είναι μαζί μας για τη Football League. Καλησπέρα. Συνεχίζει απτόητος ο Άρης 6-6. Έχει το απόλυτο. Ακριβώς, είχαμε νίκη και της Παναχαϊκής. Και δούμε... πρώτη ήττα της Δόξας Δράμας. Ακριβώς. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ήταν σημαντικό εντέρπιζε. Για την άνοδο. Να δούμε πρώτα κάρτες. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα λοιπόν. Βέρεια Σπάρτη στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία 1-0 το Σάββατο. Αχαναϊκός Πανσεραϊκός άνευ αγώνος 0-3. Άρης Αθλητικός Όμιλος Χανιά Κισαμικός 1-0. Παναχαϊκή Δόξα Δράμας 1-0. Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης. Αναγέννηση Καρδίτσας 3-1. Απόλλων Λάρισας Εγινιακός 1-0. Η πρώτη δόση. Αύριο η δεύτερη δόση. Στις 3 Καλυθέα Πανεγιάλιος. Τρίκαλα Απόλλων Πόντους. Στις 5 Εργοτέλη Σόφη. Απευθείας μετάδοση από την διαδικτυακή εφαρμογή της ΕΡΤ WebEarth. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Άρης πρώτος χωρίς να έχει χάσει καθόλου έδαφος, 18 βαθμοί σε 6 αγώνες. Παναχαϊκή και Δόξα Δράμας ακολουθούν με 13, Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης 12, Όφη 11 με αγώνα λιγότερο, Βέρεια 9 με αγώνα λιγότερο. Θυμίζω ότι δεν έχει κριθεί ο αγώνας της με τον Κισαμικό που δεν έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Απόλλων Πόντου, Σπάρτη και Κισαμικός 8, Κισαμικός αγώνα λιγότερο, Πανσεραϊκός Αναγέννηση Καρδίτσας 7, Απόλλων Λάρισας 6. Τρίκαλα Πανεγιάλιος 5 με αγώνα λιγότερο, Εγινιακός 4, Εργοτέλης 2 με αγώνα λιγότερο, όπως και η Καλυθέα με ένα βαθμό Αχαναϊκός εκτός πρωταθλήματος. Πάμε τώρα στην επόμενη αγωνιστική, η 7η. Το Σάββατο στις 9 του μηνός, Όφη Παναχαϊκή απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3 στις 3. Δεν θα γίνει ο αγώνας αναγέννησης Καρδίτσας Αχαρναϊκού. Και την Κυριακή, Κισαμικός Σπάρτης στις 3. Δόξα Δράμας Άρης στις 3, απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3. Πανσεραϊκός Βέρεια, Πανεγιάλιος Εργοτέλης, Εγινιακός Αθλητική Ένωση Καραϊσκάκης, Απόλλων Πόντου Καλυθέα και Τρίκαλα Απόλλων Λάρισας. Όλα τα παιχνίδια αρχίζουν στις 3. Και να αρχίσουμε τη βόλτα μας από τα γήπεδα. Πρώτα από το Κλεάνθης Βικελίδης, η νίκη του Άρη επί του Αθλητικού Όμιλου Χανίων Κισαμικό. Ένα γκολ έκρινε την αναμέτρηση. Πάμε να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Στο 8ο λεπτό, εδώ αρχίζει ο Άρης επιθετικά. Η σέντρα του Μπούρμπου, η κίνηση του Πασά, μπλοκάρει ο Λαζαρίδης σε πολύ καλή βραδιά. Πρώτη απειλή από τον Κισαμικό, το σούτ του Λεό διώχνει σε κόρνερ ο Καντιμίρης. Στο 40ο λεπτό, σούτ του Μπούρμπου βρίσκει στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού. Στο 43ο λεπτό θα έρθει το γκολ με την εκτέλεση φάουλ από τον Μπαρκάν. Είναι το γκολ που κρίνει την αναμέτρηση. Έχουμε περάσει το δεύτερο ημίχρονο. Ο Καπνίδης κάνει τις τρίπλες στο σούτ όμως στα χέρια του Λαζαρίδη. Στο 41ο λεπτό, μια ατομική ενέργεια του Μπαρκάν και σούτ με το δεξί, ενώ είναι αριστεροπόδαρος, πάλι ο Λαζαρίδης μπλοκάρει. Στο 58ο λεπτό γίνεται ένα λάθος, αλλά ο Λεμονής είναι συνονόματος, είναι επώνυμος απλώς του προπονητή του Ολυμπιακού. Out. Και εδώ ένα σούτ στο δοκάρι από τον Ξίδα μετά τη σέντρα του Λεό, η πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 67ο λεπτό. Εδώ σε ένα φάουλ πετυχαίνει γκολ ο Μαρκοπουλιώτης. Κύριε Βασιλάκη, για το λόγο γιατί ακυρώθηκε στο site. Γι' αυτό κρατήσαμε και το Περικλή. Ο τερματοφύλακας μπορεί να βγαίνει, εδώ θα δούμε τώρα από την κεφαλιά. Αυτό σημαίνει ότι είχε ένα παίκτη ο παίκτης του Κισαμικού. Μόνο τον αμυντικό. Άρα πρέπει να δούμε. Εμάς μας ενδιαφέρουν δύο παίκτες. Δεν μας ενδιαφέρει αν είναι τερματοφύλακας ή δεν είναι. Μας ενδιαφέρει να είναι δύο παίκτες. Ποιοι λοιπόν θα είναι δεν μας νοιάζει. Άρα λοιπόν, σωστά ο βοηθός είδε τη φάση και δεν μέτρησε τον γκολ. Είδαμε και ένα σου του Πασά που απέκρουσε ο Λαζαρίδης και έτσι έμεινε το 1-0. Ωραία. Αυτά λοιπόν από το. Συνεχίζουμε με το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής, αυτό που έγινε στην Πάτρα μπροστά σε 5.000 κόσμο. Ήταν η πρώτη ήττα της Δόξας Δράμας. Δέχτηκε και το πρώτο γκολ. Είναι αξιοσημείωτο. Δηλαδή μετά από τόσους αγώνες ήταν μόλις το πρώτο γκολ. Νίκη για την Παναχαϊκή. Πανηγυρίστηκε ιδιαίτερα. Ας παρακολουθήσουμε τα καλύτερα στιγμιότυπα. Μουστακόπουλος, ένα σουτ τελικά, η μπάλα περνάει εκτός, Μωραΐτης κέρδισε και τώρα Γκίνο έχει την ευκαιρία για ένα καλό σουτ, την μπάλα στα χέρια του Μέγκα. Γκίνο, γέμισμα, μάκρυνση ψηλά από τον Κότοβο, νέο γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, Μωραΐτης στο γύρισμα, η κόντρα, νέα ευκαιρία για σουτ, να τον γκολ! Εξαιρετική προσπάθεια από τον Αποστολόπουλο. Μπαϊκαρά, ωραία πέρασε από τον Μακρύ Δημήτρη, Μπαϊκαρά, νέα προσπάθεια. Καλή παλιά του, εκεί που έχει την ευκαιρία για να πλασάρει με τη μία ο Σπυρόπουλος, με τα πόδια ο Βρονταράς. Παλιά δεν είναι σε θέση offside τώρα, ο Στεργίδης κατεβάζει υπέροχα. Κινήθηκε η άμυνα της Δόξας, με τη μία ο Αργυρόπουλος, στη γωνία του ο Μέγκα. Πολύμος, πλάγιο out για τον Στεργίδη, μες στην περιοχή Αργυρόπουλος, ζητάει πέναλτι, όχι του λέει κατηγορηματικά ο Μαρκαντονάτος. Θέλει να βρει χώρο για να εκτελέσει ή να βγάλει κάποια καλή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Λίγο έλειψε να σκοράρει ο Μαρκόπουλος. Υπάρχει πολύ μεγάλος εκνευρισμός, λογικό είναι. Βλέπετε ο Ματσούκας προσπαθεί να χωρίσει.
Κάσες και Λουμπαρδέας οι κίτρινες κάρτες. Μόνο που η διαφορά είναι ότι για τον Λουμπαρδέα είναι η δεύτερη κίτρινη, η κόκκινη κάρτα. Μας πλήγωσε τον εγωισμό και μας πείσμωσε η ήττα από τον Άρη, γιατί θεωρώ βάσει της εικόνας μας δεν την αξίζαμε, μπορούσαμε να πάρουμε κάτι παραπάνω. Και όλοι θέλαμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι εμείς ήμασταν καλύτεροι από την Παναχαϊκή. Δικαιούμαστε ένα γκολ. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Λοιπόν, πάμε και στο επόμενο παιχνίδι. Σε εκείνο που άνοιξε την αυλαία το Σάββατο, η Βέρεια κέρδισε την Σπάρτη. Αυτή η ήττα των Πελοποννήσεων οδήγησε σε έξοδο από την ομάδα της Σπάρτης τον Παναγιώτη Τζαναβάρα. Πάμε να δούμε τα καλύτερα στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό. Σπάρτης, καλή εκτέλεση, κεφαλιά, η μπάλα φεύγει προς τα πίσω, είναι corner. Καλές προϋποθέσεις, έγινε το σουτ και αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για την Βέρεια. Βγαίνει η Σπάρτη από αριστερά. Έγινε η σέντρα, ο Ράντι δυσκολεύεται, η μπάλα στο δοκάρι και θα απομακρύνει στην σημαντικότερη φάση ως τώρα στο παιχνίδι ο Σουλιώτης. Μπαστιάνος για την Βέρεια σε ατομική προσπάθεια, άνοιξε ο διάδρομος Μπαστιάνος και είναι ο Γιακουμής αυτός που θα μπλοκάρει την μπάλα. 72ο λεπτό. Ο Μπαστιάνος εκτέλεσε και ο Γιακουμής του κόρνερ για την Βέρεια. Ουγγιαλίδης που έχει αυτή την έκρηξη, αποφεύγει δύο αντιπάλους. Ο Ουγγιαλίδης κεφαλιά και γκολ, 1-0 για τη Βέρεια. Από τον Ρούνεϊ Βανκεβάη για τον Γιαμόα. Θα βγάλει σέντρα ο Ρούνεϊ κεφαλιά. Λοιπόν, έχουμε περάσει τώρα στο παιχνίδι της Αλτικής Ένωσης Καραϊσκάκη με την αναγέννηση Καρδίτσας. Ήταν μια σέντρα του Πλαβούκου και πρόβολη του Χατζάρα. Και εδώ θα γίνει το 1-0 στο τρίτο λεπτό από τη σέντρα του Χούσου και την κεφαλιά του Γιώργου Μακρύ. Στο 23ο λεπτό ο Μακρύς έχει και δοκάρι σε αυτή την προβολή. Στο 25ο λεπτό δείτε το λάθος γύρισμα από τον τερματοφύλακα. Ο Λουκίνας πήρε αλλά δεν σημάδεψε σωστά. Ο Σταματάκης κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια, συνδυάζεται με τον Τζέκο, βγαίνει η μπαλιά στον Πλαβούκο. Και θα γίνει το 1-1 για την αναγέννηση στο 28ο λεπτό. Πολύ καλή η παρουσία του Γιάννη Σταματάκη. Εδώ στο 37ο λεπτό ο Λουκίνας μπαίνει στην περιοχή θέατρο. Κίτρινη κάρτα για τον επιθετικό του Καραϊσκάκη. Στο 50ο λεπτό θα γίνει το 2-1 από τον Λουκίνα που πήρε την παλιά του Μποζατζίδη. Στο 73ο λεπτό το σούτ του Σταματάκη διώχνει με υπερένταση σε κόρνερο ο Μέλκας. Στο 76ο λεπτό η κεφαλιά του Λουκίνα, δεύτερο προσωπικό γκολ, 3-1, έτσι θα διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα. Απλά υπήρχε και μια ευκαιρία ακόμη με το γύρισμα εδώ του Μακρύ, το τακουνάκι του Θεολόγου, αλλά μπλοκάρει ο Γκέκας και ένα σούτ από τον Πάπα Ευθυμίου για την αναγέννηση θα περάσει πάνω από τα δοκάρια. Και πάμε στο Αλκαζάρ τώρα, Απόλλων Λάρισας υποδέχτηκε τον Εγινιακό, το πρώτο σούτ από τον Μαυριά. Δίπλα από το δοκάρι. Εδώ από κάθε του Χατζή φεύγει ο Τσιλούλη στο τέτα τέτο τόλιο στον Κόβη. Στο 24 μια ασυρτή σέντρα του Σκούπρα, το πλασέ από τον Τσιλούλη, ο Τόλιος είναι εκεί. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, σέντρα του Σκούπρα, η φωτοβολίδα στα δίχτυα του Τόλιου, το 1-0. Ξανά, εδώ δεν μας βοηθάει το βίντεο. 1-0, αυτό ήταν το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση. Στο 56ο λεπτό βγαίνει ο Γκατζολάρη μόνος. Βγαίνει όμως και από την περιοχή του Παϊτέρης και βλέπει την κόκκινη κάρτα γιατί χρησιμοποιεί τα χέρια του αντικανονικά. Μένει με παίχτη λιγότερο. Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας είχε πολλή δουλειά για τον Απόλλωνα Λάρισας. Ήταν μια ευκαιρία με τον Τζολακίδη που είδαμε. Άλλο ένα σουτ του Φωτιάδη, το οποίο περνάει out. Έχουμε όμως και μια ευκαιρία από τους γηπεδούχους μετά το κόρνερ του Καρακατσάνη. Ο Παπαζαχαρίας δεν βρήκε στόχο.